Καλημερίζω την κυρία Δήμητρα Καμπέλη, η οποία είναι συντονίστρια προσφύγων μεταναστών, συντονίστρια των προγραμμάτων στήριξης προσφύγων μεταναστών της Αναπτυξιακής Ηρακλείου. Έχουμε κάνει τόσες κουβέντες μαζί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έχει δει και έχει ζήσει και έχει βιώσει από κοντά τις δυσκολίες, τις προσωπικές ιστορίες τόσων μεταναστών. Που, κυρία Καμπέλη, καλημέρα σας. Από τον 1984 αναρωτιέμαι τι μπορεί να σημαίνει η 20η Ιουνίου για όλους εσάς. Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη, καλή εβδομάδα. Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον δεν θα είναι τόσο τραγική εβδομάδα όσο η προηγούμενη. Βρισκόμαστε στον απόϊχο ενός σπαραχτικού ναυαγίου στα νυχτά της Πύλου και δεν μπορούμε παρά να τιμήσουμε την φετινή Παγκόσμια ημέρα προσφύγων μέσα από ακριβώς τη συνειδητοποίηση ότι αυτός ο κόσμος υπολείπονται τραγικά σε λύσεις για τους πρόσφυγες. Όπως πολύ ωραία είπατε, δεν είναι σίγουρα μια μέρα γιορτής, είναι μια ημέρα υπενθύμησης της δύναμης του ψυχικού σθένους και της ανθεκτικότητας αυτών των ανθρώπων. Συνηθίζουμε πολύ συχνά να τους βλέπουμε ως ευάλωτους. Η αλήθεια είναι ότι σίγουρα υπάρχει η ευαλωτότητα ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε κρέμαστο σε μία άλλη χώρα. Απ' την άλλη όμως πρέπει να πούμε ότι αυτό που έχουμε δει είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν και μία πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, μία δύναμη ψυχής, γιατί χρειάζεται πολύ μεγάλο σθένος και για να ξεκινήσεις το ταξίδι και για να αφήσεις πίσω τη χώρα σου και για να μπει σε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια που κανείς από αυτούς δεν ξέρει πώς θα καταλήξει, και βέβαια στο να ξαναστήσεις τη ζωή σου σε μια άγνωστη χώρα με άγνωστους ανθρώπους, με άγνωστα ήθη και αίσθημα. Όλο αυτό θέλει πάρα πολύ δύναμη και αυτή τη δύναμη θέλουμε εμείς να την τιμήσουμε στην αυριανή εκδήλωση. Κυρία Καμπέλη, από όλες αυτές τις προσωπικές της ιστορίες αυτών των ανθρώπων, χιλιάδων ανθρώπων που έχετε δει από κοντά, μιλήσει από κοντά, ζήσει από κοντά, αναρωτιέμαι, υπήρχαν κάποιοι, μπορεί πολλοί ή όχι, οι οποίοι έφυγαν από τις εστίες τους γιατί ήθελαν να φύγουν, γιατί είπαν ότι θέλουμε να πάμε ως πρόσφυγες, ως μετανάστες σε κάποιο άλλη περιοχή να καθίσουμε, να μείνουμε, ή αναγκάστηκαν να το κάνουν αυτό? Αυτός είναι και ο ορισμός του πρόσφυγα. Ένας πρόσφυγας αναγκάζεται να φύγει γιατί υπάρχει αποδεδειγμένος και δικαιολογημένος κίνδυνος ενάντια στη ζωή του. Διαφορετικά, οι αρμόδιες αρχές κάθε χώρας, όπου και να ζητήσει άσυλο, δεν θα του δώσουν το προσφυγικό καθεστώς. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι που μπήκανε και στο δικό μας πρόγραμμα αλλά έχουν αναγνωριστεί και ως πρόσφυγες ήταν οι άνθρωποι που κατάφεραν να αποδείξουν ότι όντως υπήρχε πολύ μεγάλος κίνδυνος για την ζωή τους. Αυτό που ξέρετε κι εσείς και από τους μικρασιάτες πρόσφυγες, κανείς δεν θέλει να φύγει. Και όχι μόνο δεν θέλουν να φύγουν, έχουν την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει ο πόλεμος, θα φτιάξουν συνθήκες στη χώρα τους και θα επιστρέψουν. Γι' αυτό και συνήθως πηγαίνουν σε όμορες χώρες, να είναι κοντά στη δική τους πατρίδα, ή σε πρώτη φάση η μετανάστευση είναι εσωτερική. Δηλαδή κινδυνεύω στην Κρήτη γιατί υπάρχει μια σύραξη εκεί, θα πάω στη Θεσσαλονίκη μέχρι να δω αν θα τελειώσει. Μετά θα πάω σε μια διπλανή χώρα για να είμαι κοντά στο σπίτι μου, και αυτή είναι μια ελπίδα που δυστυχώς πολλές φορές διαψεύδεται. Ποια ήταν τα μεγαλύτερα προβλήματα που κληθήκατε να διαχειριστείτε, αναρωτιέμαι. Και λέω προσωπικά προβλήματα των ανθρώπων αυτών που αποφάσισαν με αυτή τη δύναμη ψυχής να μπουν μέσα στο υγρό στοιχείο, δίνοντας ό,τι οικονομίες μπορεί να είχαν, ξέροντας ότι ακόμα και αν δεν έχουν χρήματα μπορεί να είναι δεσμευμένοι για καιρό όταν θα φτάσουν σε κάποια χώρα να δίνουν χρήματα στους διακινητές. Άλλοι τουλάχιστον, όπως έχει ακουστεί, πουλώντας ακόμα και όργανα του σώματός τους για να μπορέσει να γίνει αυτό το ταξίδι.
ποιο ήταν το πιο σοβαρό από όλα όσα διαχειριζόσασταν όλα αυτά τα χρόνια, κυρία Καμπέλη? Κυρία Δελγεράκη, νομίζω ότι ήταν η ψυχική τους κατάσταση. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν, στην καλύτερη περίπτωση είχαν μετατραυματικό στρες. Και αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο, όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τους επαγγελματίες της υγείας. Ήμασταν ανέτοιμοι και ευτυχώς δεν είχαμε τέτοια εμπειρία εμείς στο παρελθόν. Πώς θα διαχειριστεί ένας επαγγελματίας ψυχικής υγείας ένα πιστοποιημένο θύμα βασανιστήριων? Δεν είχαμε τέτοια εμπειρία και καλώς δεν είχαμε. Και έπρεπε να διαχειριστούμε ανθρώπους πάρα πολύ τραυματισμένους ψυχικά. Πώς θα διαχειριστούμε ένα παιδί, το αναφέρει και η κυρία Ζερβού στην ταινία που θα παρακολουθήσετε αύριο, που είναι διευθύντρια σε ένα δημοτικό σχολείο, ένα παιδί που έχει χάσει από τους Ταλιμπάν τη μαμά του. Και της γράφει σημειώματα ότι γι' αυτό κλαίω, γιατί πέθανε η μαμά μου και πέθανε η αδερφή μου. Αυτό ήταν το δύσκολο για μας, δεν ήταν τα πρακτικά. Εντάξει, τα πρακτικά και με γραφειοκρατίες έχουμε μάθει να παλεύουμε και με οτιδήποτε του συστήματος έχουμε μάθει να το αντιμετωπίζουμε και με την καθυστερήση στις χρηματορροές. Αυτά δεν ήταν προβλήματα για μας. Ήταν αυτό το βάρος που κάποια στιγμή μεταφέρθηκε και πάνω στις δικές μας πλάτες. Δηλαδή το ακούμπησαν γιατί ένιωσαν ασφάλεια και έπρεπε κι εμείς κάπως να το διαχειριστούμε. Το δεύτερο κομμάτι που δεν υπήρχε από την αρχή αλλά με τα χρόνια υψώθηκε ήταν η τοξικότητα στον δημόσιο λόγο. Δηλαδή στο προσφυγικό άρχισαν να ανεβαίνουν οι τόνοι και δεν το λέω σε ανθρώπους που είναι αντίθετες ιδεολογίας και ιδιωτικά θα εκφραστούν με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι σύμφωνος με τις δικές μας αρχές. Αλλά λέω για το δημόσιο λόγο, εννοώ και για τον πολιτικό λόγο και για το δημοσιογραφικό. Αυτό μας έφερε πάρα πολλές φορές σε δύσκολη θέση. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι και μια μεγάλη πρόκληση και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα πώς θα διαχειριστεί την αυξανόμενη ρητορική μίσους. Κυρία Καμπέλη, πόσοι άνθρωποι παραμένουν εδώ? Γιατί το πρόγραμμα Εστία έληξε, μπήκαμε σε μια άλλη κωδική ονομασία, γνωρίζουμε πόσοι άνθρωποι μένουν δίπλα μας εδώ και προσπαθούν να ενταχθούν σε μια κανονικότητα. Τους αριθμούς δεν τους ξέρουμε, κυρία Δουλγεράκη, γιατί όπως είπατε το πρόγραμμα Εστία έχει κλείσει, οπότε εμείς δεν είμαστε πια σε άμεση επαφή με αυτούς τους ανθρώπους έναν προς έναν, είμαστε όμως σε επαφή με τις κοινότητές τους, όσες υπάρχουν οργανωμένες και συμμετέχουν και στο Συμβούλιο Ένταξης Προσφύγων και Μεταναστών. Υπάρχουν λίγες οικογένειες που έχουν μείνει στο Ηράκλειο. Δεν είναι πολλές. Οι περισσότερες μετά που πήραν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα έφυγαν για χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπου είχαν συγγενείς. Γιατί πάντα ο στόχος είναι η οικογενειακή επανένωση και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι ανθρώπινο που το κατανοούμε όλοι. Αν εγώ έχω τη μαμά μου στην Γερμανία ή το παιδί μου ή τον αδερφό μου, σαφώς θα επιλέξω να πάω εκεί που είναι οι δικοί μου άνθρωποι, γιατί θα νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια. Αλλά πάνω απ' όλα, ξέρετε, εκτός από εκείνα τα παιδιά τα οποία πραγματικά, και δεν μιλάω μόνο για τα συνόδευτα παιδιά αλλά κυρίως εκείνα τα παιδάκια τα οποία είχαν χάσει μέλη της οικογένειάς τους, την ίδια στιγμή εκείνα τα ίδια τα παιδιά σου έδιναν το μήνυμα της ελπίδας για τη ζωή που συνεχίζεται. Έτσι, συνομιλώντας αυτό το διάστημα που έτρεχε το πρόγραμμα Εστία με παιδιά και με τη βοήθειά σας μπαίνοντας σε οικογένειες μέσα προσφύγων μεταναστών και μιλώντας μαζί τους, πες τη χαρά στα μάτια τους όταν ένιωθαν ότι υπήρχαν άνθρωποι που πραγματικά ήθελαν έστω και με ένα χαμόγελο μια ώρα, δύο ώρες να μείνουν μαζί τους, να πούν μια κουβέντα παραπάνω μαζί τους μέσα στο φτωχικό τους. Ήταν ένα φοβερό συνέστημα. Ήταν η απόδειξη ότι η ζωή συνεχίζεται και γι' αυτό και εμείς κάθε φορά που στο πρόγραμμα γεννιόταν ένα παιδάκι, γιατί γεννηθήκανε πολλά παιδιά στην Κρήτη,
εμείς κάναμε μια μικρή γιορτή, γιατί είχε αυτό το συμβολισμό ότι η ζωή θα νικήσει στο τέλος. Και τώρα που μιλούσατε, μου ήρθε εικόνα από κάποια Χριστούγεννα που είχαμε έρθει με κάποια προσφυγάκια στο στούντιο το δικό σας. Και είχαμε κάνει μια πολύ ωραία συζήτηση, γιατί το σημαντικό και η διαφοροποίηση, αν θέλετε, στο παράδειγμα της Κρήτης, ήταν ότι η κοινωνία άνοιξε την αγκαλιά της. Αυτό δεν το είδαμε σε κάποιες άλλες περιοχές, πάλι μικρές υπαρχιωτικές πόλεις το είδαμε. Στην Αντοχώρα δηλαδή, στο Κυλκίσα, σε κάποιες περιπτώσεις, στη Λιβαδιά. Στην Αθήνα Θεσσαλονίκη ήταν πιο σκληρή η πραγματικότητα για τους πρόσφυγες. Εδώ όμως άνοιξαν την αγκαλιά τους, συμμετείχε όλη η κοινότητα. Έμεσα ή άμεσα όλοι οι φορείς, οι οργανισμοί, η κοινωνία των πολιτών, οι εκπαιδευτικοί, οι επαγγελματίες της υγείας. Κανένας δεν έμεινε αμέτωχος. Και αν έρθετε αύριο να παρακολουθήσετε το βίντεο, θα δείτε τις συνεντεύξεις των ανθρώπων που έχουν φύγει και είναι τώρα στη Γερμανία. Τι θυμούνται από την Κρήτη. Αυτό είναι νομίζω πολύ σημαντικό, ότι... Μα αυτό καταγραφόταν, κυρία Καμπέλη, ο εφιάλτης και ο φόβος που ζούσαν από τη μία και από την άλλη η ασφάλεια που ένιωθαν εδώ, την εισέπραταν αυτή την ασφάλεια, την αγάπη που τους δίνατε, τουλάχιστον από τη δική σας την πλευρά, και οι άνθρωποι το κατέγραφαν. Δηλαδή, όσες συνεντεύξεις είχα πάρει και από πρόσφυγες από δύσκολες περιοχές, Συρία, Ιράκ κλπ, αυτό καταγραφόταν. Φύγαμε γιατί φοβόμασταν για τη ζωή μας, φύγαμε γιατί μας κυνηγούσαν να μας σκοτώσουν, φύγαμε και μπήκαμε μέσα σε ένα εφιάλτη που λέγεται υγρό στοιχείο και δεν ξέραμε τι ήταν αυτό που θα αντιμετωπίσουμε, γιατί πάρα πολλοί ή στην πλειονότητά τους δεν είχαν δει και δεν ήξεραν τι σημαίνει από κοντά, δεν είχαν βιώσει τι σημαίνει θάλασσα. Και όταν φτάσαμε εδώ και πατήσαμε σε έδαφος, εγώ τουλάχιστον το εισέπραξα πάρα πολλές φορές μέσα από τη συνεντεύξεις αυτό, που είχα την βοήθειά σας, για να πω βέβαια, μέσα στα δικά τους τα σπίτια. Αλλιώς δεν είναι πείτε σκύλια, λέστε να πάει ο καθένας και να λέει ό,τι θέλει, προστατευμένο το καθεστώς των ανθρώπων αυτών των κυνηγημένων. Αυτή την ασφάλεια οι άνθρωποι την ένιωθαν, και βέβαια από την άλλη ένιωθαν και μια ιδιαίτερη χαρά όταν υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι επιστήμονες είχαν ενταχθεί μέσα στην κοινωνία και είχαν θέσεις εργασίας από την άλλη. Πολύ σωστά. Τώρα μου θυμίσατε ότι εμείς τον πρώτο μήνα που άρχισε το πρόγραμμα το 17, πολύ αφελώς σκεφτήκαμε, γιατί ήταν πάλι καλοκαίρι, ήταν τέτοιες μέρες που ήρθαν οι πρώτοι πρόσφυγες. Ένα από τα πρώτα πράγματα που σκεφτήκαμε να κάνουμε είναι να πάμε στη θάλασσα. Γιατί για μας και για τα δικά μας παιδιά, ένα καλοκαιρινό μπάνιο είναι η υπέρτατη διασκέδαση. Μας το ζητάνε όλα τα παιδάκια. Κάναμε λοιπόν ένα μικρό γκρουπάκι τότε, γιατί είχαμε πολύ λίγες οικογένειες, και πήγαμε στη θάλασσα και ήταν σοκαριστική η αντίδραση των παιδιών στο νερό. Γιατί είχαν το τραύμα, ακριβώς που είπατε, του ταξιδιού, και πέρασε πάρα πολλή ώρα, με πάρα πολλή προσπάθεια, για να καταφέρουν αυτά τα παιδιά να μπουν μέσα στο νερό. Μπήκανε και ήταν γατζωμένα πάνω μας, να μην τα αφήσουμε να πνιγούν. Και σιγά σιγά καταφέραμε εκείνη τη μέρα λίγο και παίξανε τα παιδιά. Ναι, πολύ δύσκολα πράγματα, και εμείς αλλάξαμε τη ματιά μας προς τον κόσμο. Όντως είναι σαν να έχουμε κι εμείς ταξιδεύσει εκεί, σίγουρα πριν τον πόλεμο. Ήταν πολύ δυνατή η εικόνα όταν κατεβαίνανε από το καράβι και είχαν τα χαρακτηριστικά τους πάρα πολύ τεντωμένα, πρόσωπα δηλαδή πολύ σφιγμένα. Ο φόβος. Κάποιες φορές άγρια βλέμματα. Και μετά βλέπαμε πώς σιγά σιγά αυτό βλήκαινε και ερχότανε και εξισορροπούσε σε μια καθημερινότητα, γιατί εμείς αυτό τους δώσαμε πίσω. Την ψευδέστηση μιας καθημερινότητας και μιας ρουτίνας, που τα παιδιά θα μπορούσαν να πηγαίνουν στο σχολείο, οι άνθρωποι θα μπορούσαν να πάνε στο μινι μάρκετ, να πάνε να δουλέψουν,
μία ψευδέστηση ότι ξαναεπιστρέφουν σε μία mm-hmm. κανονικότητα. Mm-hmm. Λοιπόν, όλα αυτά μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ, εστία, τα ίχνη μιας διαδρομής, έτσι, αύριο βράδυ, 20 έχει ο μήνας, 7:30 στο Πολυκέντρο Νεολαίας του Δήμου Ηρακλείου, ναι. Πολύ σωστά, θα δείξουμε αυτή την, μια αποτύπωση της εμπειρίας μας μετά από 6 χρόνια. Θα έχει συνεντεύξει των ανθρώπων που ήταν ωφελούμενοι του προγράμματος και αυτή τη στιγμή άλλοι βρίσκονται στο Ηράκλειο και άλλοι βρίσκονται στο εξωτερικό, και μια κατάθεση ψυχής από, από κάποιους ανθρώπους που δουλέψανε σε αυτό το πρόγραμμα, και φυσικά τους ανθρώπους που μας στηρίξανε από την εκπαίδευση, από την υγεία και από την πολιτική ηγεσία του τόπου μας. Μια κουβέντα. Έχετε κρατήσει επαφές με ανθρώπους που τους χειριστήκατε τελείως διαφορετικά, γιατί είχαν μέλη στην οικογένεια που είχαν και προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία τους, και κυρίως μικρά παιδιά, και το τρέχατε και λίγο διαφορετικά το θέμα, κυρία Καμπέλη, για να δείτε ποια είναι η πορεία της δικής τους της υγείας? Επαφή, κυρία Δελγεράκη, έχουμε κρατήσει, και αυτό δεν έχει να κάνει με το τι περίπτωση ήτανε. Έχει να κάνει με τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είχαν μόνο εμάς, οπότε είναι πολύ λογικό ότι αναπτύχθηκαν και κάποιες προσωπικές σχέσεις. Και είναι πολύ συγκινητικό ότι όταν θα πάρει κάποιος στο γραφείο μια βιντεοκλήση, είτε είναι Γερμανία είτε είναι Σουηδία, μαζευόμαστε όλοι μαζί να πούμε τα νέα μας, και να βρεθούμε αυτούς τους ανθρώπους, και προφανώς οι άνθρωποι που συνεχίζουν και μένουν έστω από τις λίγες οικογένειες εδώ στην Κρήτη έρχονται στο γραφείο γιατί κάτι μπορεί να θελήσουν, μια συμβουλή, μια πληροφορία, μια υποστήριξη, την οποία φυσικά με πολύ χαρά θα τη δώσουμε ανεξάρτητα ότι τελείωσε το εστία. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κυρία Καμπέλη. Καλημέρα σας. Και εγώ, κύριε Δουλγεράκη, και όχι μόνο για σήμερα, αλλά και για όλες τις εκπομπές που έχετε αφιερώσει για το προσφυγικό της Κρήτης. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.